πιέζεται. Πέρασε από τον Κοντινέλα, ο Χάσα στην περιοχή, θα κάνει το σουτ, θα πέσει και πάμε για την εκτέλεση του φάουλ. Με τον Τζάλμα να εκτελεί κεφάλι, για που έγινε μεγάλη επέμβαση ο Κώστιτς στο 15. Ο Τζάλμα εκτέλεσε πιο ψηλά από όλους, συνεχίζεται κανονικά το παιχνίδι. Αγιά από τον Τζάλμα η κεφαλιά, η μπάλα έξω με Τσέποβιτς στο 25. Ωραία συνεργασία, κρατάει ο Κέβι Μυραλάς, η σέντρα, περνάει από όλους η μπάλα, ο Τζάλμα, το σουτ, κόρνερ, ανοίγει για τον Ντεϊσέιρα. Ωραία αυτός για τον Παντελή, σέντρα στην περιοχή, άμυνα εκεί, πρωτού ο Τσέποβιτς με το κεφάλι, γίνει επικίνδυνος, κόρνερ για την ομάδα της Ένωσης, Παντελή. Ωραία η κάθε την παγιά του Παντελή, κόντρα που έγινε προς τα πίσω, το σουτ, ευκαιρία, επέμβαση πρωτού ο Τσέποβιτς, κάνει το σουτ ο Κωνσταντίνου και η προηγούμενη φάση ο Μυραλάς γύρισε, ο Χάζα έκανε το σουτ. Παγιά πέρασε, εκπληκτική ευκαιρία για την ΑΕΡ, μεγάλη επέμβαση ο Κότσης, ο οποίος θα μαζέψει την μπάλα από την παγιά εδώ, κοιτάξτε, περνάει, δεν μπορεί να τελειώσει ο Κώστιτς. Μία ακόμη μεγάλη επέμβαση στο 50 λεπτό. Αυτή πρώτη του γκολ, χωρίς να τα καταφέρνει, να δούμε εδώ την φάση. Την παγιά που βγαίνει ο Ρουσά στο γύρισμα, ευκαιρία για τον Λαμί, ο οποίος θα τη στείλει ψηλά έξω, αφού ο Μούριελ φαίνεται με τα πόδια να του έχει στερήσει τον γκολ. Εδώ από την βαθιά μπαγιά ο Ρουσάς κατεβάζει, γυρίζει για τον Λαμί, ο Λαμί ωραία καταφέρνει να ξεφύγει από τα μαρκαρίσματα, ο Μούριελ πέφτει και προλαβαίνει. Μέιρα εκτελεί και φαγιά που έγινε πάνω από τα δοκάρια, καλή στιγμή με τα Σίλβα και ανησυχία στην άμυνα της ΑΕΛ για δεύτερη φορά μέσα σε ένα δίλεπτο. Θέλει να περάσει, μένει όρθιος, πολύ ωραία πέρασε ο Κωνσταντίνου, ευκαιρία ο Λαμί, το σούτ, η κόντρα εκεί απομακρύνεται, ψάχνει χώρο για σούτ η πάσα Μέιρα, το γύρισμα, νέα πάσα για τον Ντασίλβα, η προβολή, καταλυτική παρέμβαση του Τεϊσέιρα, κρατάει μπάλα, ψάχνει την κατάλληλη πάσα για τον Μυραλά, στο σούτ, επέμβαση και πάλι νέο σούτ, βγάζει σε κόρνερο Χριστοφή. Και πάει να βγει τώρα μπροστά η Ένωση. Παλιά για τον Ρουσά, μένει κάτω η σημαία για την ώρα. Ο Ρουσά στην περιοχή δοκιμάζει το σούτ, την μπάλα στα δίκτυα, αλλά πρέπει να δούμε. Ο βοηθός αφήνει τη σημαία κάτω. Εδώ βλέπουμε ίσως να καλύπτεται ο Ρουσάς. Έκανε το σούτ. Ο Μούριελ δεν μπόρεσε να σταματήσει την πορεία της μπάλας. Ολοκλήρωσε την προσπάθειά του, ο Ρουσάς έστειλε την μπάλα στα δίκτυα για το 0-1. Το γκολ μετράει κανονικά. Και τώρα το πανηγυρίζουν με την ψυχή τους της Ένωσης. Εδώ βλέπουμε ξανά τη φάση. Κατεβάζει ο Τζάλμα, η σέντρα στην περιοχή, ο Μυραλάς, ευκαιρία, το σούτ έξω. Στο 84 ο Μυραλάς θα εκτελέσει πάνω από την εστία. Η εκτέλεση φάουλ και τα μακριά από την περιοχή. Πέσιμο, ευκαιρία εδώ Ανδρέου πάνω από την εστία.